Επανέφερε σήμερα ο Δήμος Μυτιλίνης εκ νέου το θέμα της συναυλίας Αργυρού με συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ηρακλής Κουντουρέλης και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού κ. Παναγιώτης Πιτός. Κατά τη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε η αλληλογραφία σχετικά με τη διοργάνωση της συναυλίας και το ζήτημα της ασφάλειας του γηπέδου και των θεατών, παρότι αναγνωρίστηκε ότι όλα πήγαν καλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Τονίστηκε μάλιστα ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει το 15% επί των εισιτηρίων, παρότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν υπήρξε καμιά προγενέστερη συμφωνία με την εταιρεία παραγωγής. Επειδή υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα που τελικά θέλετε να μάθετε τι έγινε με τις δύο συναυλίες και ειδικά με τη συναυλία του κυρίου Αργυρού, σας μοιράσαμε ένα σημείο όπου αναλυτικά λέμε τι ακριβώς έγινε. Καταρχάς, ο Δήμος Μυτιλίνης αλλά και το νομικό πρόσωπο εμπλακήκαμε με αυτό το θέμα αρχές Αυγούστου, έχοντας μία πληροφόρηση ότι πρόκειται στη συναυλία να συμμετέχουν πάνω από 4.000 δημότες, ξέροντας ότι η χωρητικότητα του σταδίου είναι για 2.800 άτομα. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Παναγιώτης. Αναζητήσαμε λοιπόν όλα τα έγγραφα τα οποία είχαν δοθεί από πλευράς της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και την παραγωγού εταιρεία ή της παραγωγούς εταιρείας. Το πρώτο έγγραφο το οποίο ουδέποτε κοινοποιήθηκε και εμείς το βρήκαμε διαμέσου της παραγωγού εταιρεία στις 10 Αυγούστου ήταν ένα έγγραφο 7 Τρίτου του 2023 το οποίο ουδέποτε κοινοποιήθηκε στο Δήμο, στο Δήμαρχο, ούτε εδώ στο νομικό πρόσωπο, όπου εκεί αναλαμβανόταν δέσμευση για ο Δήμος ή το νομικό πρόσωπο να καλύψει τη δαπάνη της ηχητικής και τεχνικής κάλυψης. Στο έγγραφο αυτό δεν αναφέρω τον ποσό, λίγο παρακάτω αναφέρθηκε και αυτό το ποσό. Και επίσης να δοθούν δωρεάν προσκλήσεις για να μοιραστούν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Από έλεγχο που κάναμε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε γιατί αυτό δεν έφτασε ποτέ στο Δήμαρχο ή στο νομικό πρόσωπο, ανακαλύψαμε ότι τέτοιο έγγραφο δεν υφίσταται. Το έγγραφο αυτό αφορούσε τη ρύθμιση χρέους ενός δημότη. Κατά συνέπεια, ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει σωστό πρωτόκολλο, η ημερομηνία ήταν σωστή, δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Στις 19 Πέμπτου ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού επανέλαβε το αίτημά του μπρος στην εταιρεία του, την παραγωγό εταιρεία για τη συναυλία του κυρίου Αργυρού, όπου εκεί έλεγε ότι το γήπεδο παραχωρείται δωρεάν, ότι ο Δήμος Μυτιλίνης ή το νομικό πρόσωπο θα αναλάβουν την ηχητική και τεχνική κάλυψη για 16.000 ευρώ και επιπλέον σε αντιστάθμισμα αυτό ζητιόταν περίπου 250 εισιτήρια δωρεάν, προσκλήσεις δηλαδή, για να δοθούν στους δημότες, σε ευπαθείς ομάδες κτλ. Το έγγραφο αυτό είχε την τύχη και του πρώτου εγγράφου. Δεν υφίσταται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια για μας δεν αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Γιατί με αυτή την ημερομηνία και με αυτό το πρωτόκολλο η υπηρεσία έχει εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των αυτοκινήτων των πανωτοφόρων της Δημοτικής Ενότητας Γέρας. Κατά συνέπεια για μας δεν εφίσταται αυτό το έγγραφο και βέβαια ούτε σε αυτό το έγγραφο γινόταν καμία μνήμα για το 15% που πρέπει να παραχωρήσει, να παραχωρηθούν και από τις δυο συναυλίες στο νομικό πρόσωπο και αυτό το ποσό το προβλέπει η νομοθεσία για έναν απλό λόγο. Επειδή γίνεται δωρεάν η παραχώρηση, το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει κάποια έσοδα με τα οποία θα αντιμετωπίσει ζητήματα ενδεχόμενα φθορών στην υλικοτεχνική υποδομή και δαπάνες λειτουργικές. Παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτροφωτισμός και στις πρόβες και εκείνη τη μέρα και όχι μόνο. Βέβαια,
έχουμε γνωμάτευση, μάλλον έχουμε άποψη της νομικής μας υπηρεσίας που λέει ότι όπως είναι διατυπωμένα τα έγγραφα δεν μπορούμε να αναζητήσουμε αυτά τα έσοδα είτε σαν δήμος είτε σαν νομικό πρόσωπο. Εμείς όμως σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι νομικό πρόσωπο συνεργασία με το Δήμο θα επιδιώξουμε να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα γιατί θεωρούμε ότι αυτή η ανταποδοτικότητα είναι επιβεβλημένη και είναι βέβαια νόμιμη, προβλέπεται από διάταξη νόμου και σε καμιά περίπτωση όσο, τόσο ο Δήμος όσο και το νομικό πρόσωπο δεν αμφιπολύσει με αυτό το δικαίωμα. Όταν εισπραχθούν αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν και για τις εκδηλώσεις οι οποίες δεν μπορεί να πληρωθούν και προφανώς θα χρησιμοποιηθούν και για τις επόμενες εκδηλώσεις και ενδεχόμενα και για το στολισμό των χωριών μας για τα επόμενα Χριστούγεννα. Ο μάνατζερ του Αγγυρού, ο κύριος Σκορφιάτης, δεν ήθελε να στείλει αυτό το υλικό, να προστατευτεί το γήπεδο. Και του έλεγα, καλά, πώς θα μπουν διπλάσιος κόσμος όπως ήταν περισσότερα, 1.000 άτομα μέσα στο γήπεδο. Θα προκληθούν ζημιές. Όπως έγινε στη συναυλία που έγινε στο Παγκρίτιο, που είδαμε τις φθορές που υπήρχαν στο Ταρτάν, όταν δεν προστατεύτηκε. Και όταν απειλήθηκε και από μένα και από τον Δήμαρχο ότι το γήπεδο θα κλείσει, θα το βρει κλειστό, αναγκάστηκε να στείλει το υλικό για να προστατευτεί. Βέβαια, αυτά έπρεπε κάποιος άλλος να τα κάνει. Όχι εμείς, σαν νομικό, διότι το δώσαμε το γήπεδο. Όπως το δίνουμε στις ομάδες και τους λέμε τα αποδυτήρια θα είναι καθαρά, το γήπεδο θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς όπως το παραδίδουμε το γήπεδο.